Να διαιωνίζεται πέρα από τα υπαρκτά προβλήματα που είναι κτηριακά, είναι υλικοτεχνικός εξοπλισμός κτλ. Για παράδειγμα, τα κτίρια δεν έχουν συντηρηθεί και μπορεί κάποια στιγμή να είναι και επικίνδυνα. Αυτό που σίγουρα βιώνουμε κάθε χρόνο και ειδικά οι πρωτοετήσεις είναι ότι πολλά παιδιά δεν μπορούν να πάρουν δωμάτια, δεν φτάνουν τα δωμάτια. Για παράδειγμα, φέτος πάνω από 200 άτομα έχουν κάνει αίτηση και λιγότερο από 100 θα πάρουν δωμάτια, ακριβώς γιατί δεν είναι αρκετά δωμάτια. Αυτό που αντιμετωπίζουμε όταν πάμε και βάζουμε το πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή δεν φτάνουν οι εστίες. Μας λένε είτε να στραφούμε εναντίον των φοιτητών που είναι λύση 2, δηλαδή μεταξύ μας να τα πούμε, είτε μας λένε ότι η μόνη λύση είναι το καθεστώς του Μισδίτ, δηλαδή ακόμα περισσότερο ιδιωτικοποίηση κτλ. Και μόνο αυτό θα λύσουν το πρόβλημα. Όχι, εμείς λοιπόν διεκδικούμε να είναι στην ευθύνη του Πανεπιστημίου οι εστίες, κρατική χρηματοδότηση ώστε να χτιστούν νέες. Και ακριβώς για να καλυφθούν όλοι οι φοιτητές αυτή τη στιγμή να νοικιαστούν και δωμάτια σε ξενοδοχεία για όλους τους πρωτοετήτους. Ακούσε! Καλά! Είτε μη φοιτητές! Πάτε τώρα όλες! Κλείσε τα γραφές! Εδώ βρισκόμαστε για την κινητοποίηση του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης με προμετωπίδα το ζήτημα των μετεγραφέντων, όπου αυτή τη στιγμή, σύμφωνα και με τις εξαγγελίες της Μητανίας του Αποθού αλλά και τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας, αυτό το οποίο φαίνεται είναι το ότι οι μετεγραφές φέτος που θα μειωθούν χρησιμοποιούν σαν πρόσχημα το ζήτημα της υπομονωδότησης στις σχολές, που είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, όπου και μεταγραφές να μην είχαμε η χρηματοδότηση για τις σχολές μας έχει μειωθεί κατά 80% τα τελευταία 10 χρόνια, όπου αυτή η χρηματοδότηση δεν φτάνει ούτε για τα βασικά μας εργαστήρια, π.χ. εμείς που είμαστε στο Πολυτεχνείο, δεν φτάνει ούτε για να προσλάβουμε βοηθητικό προσωπικό, δεν φτάνει ούτε για να πάρουμε εξοπλισμό για τα εργαστήριά μας, ούτε τα αναλώσιμα, ούτε τις σημειώσεις που χρειαζόμαστε. Ένα άλλο ζήτημα στην χρηματοδότηση είναι το ότι δεν προσλαμβάνουν καθηγητές, δεν προσλαμβάνουν βοηθούς. Με αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια, όσο περνάει ο καιρός, η κατάσταση στο Πανεπιστήμιο να γίνεται όλο και πιο έκριθμη. Το ζήτημα είναι το ότι εμείς δεν βάζουμε τους μετεγραφέτες απέναντί μας. Ίσα-ίσα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι παιδιά με μεράκι τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, το οποίο είναι και δικαίωμά τους. Οπότε συστατευόμαστε μαζί τους σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα, με τα δίκαια αιτήματά τους που επιμένουν και να γίνουν όλες τις μεταγραφές, αλλά και ζητούμε αυτή τη στιγμή εδώ και τώρα έκτακτο κονδύλι από την κυβέρνηση προκειμένου να καλυφθούν όλες οι έκτακτες ανάγκες. Ο Υπουργός λοιπόν συνέχισε το ίδιο τροπάριο, το οποίο έχει αρχίσει η Νέα Δημοκρατία ήδη από όταν εκλέχθηκε να καλεί εμάς, όλους τους φοιτητές δηλαδή, να κάνουμε, να συμβιβαστούμε δηλαδή με τη λογική του ρεαλισμού που θέλουν να επιβάλλουν, με έναν ρεαλισμό που λέει σήμερα, όπως μας είπε και ο Υπουργός, ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτήσουν δομές φοιτητικής μέρημνας, να γίνουν νέες εστίες, να πάρθουν όλες τις μεταγραφές, να εξασφαλιστεί με λίγα λόγια το δικαίωμά μας στη μόρφωση, το δικαίωμα πρόσβασης δηλαδή όλων στην ανώτατη εκπαίδευση. Με περίσσιο κινησμό, ας πούμε, μας είπε και μας διαβεβαίωσε ότι αν κάτι πρόκειται να γίνει, θα γίνει όταν και εφόσον το επιτρέψει η ανάπτυξη, η πολυπόθητη, αυτή που τέλος πάντων με όλους τους τρόπους διακηρύζουν ότι πρέπει εμείς να περιμένουμε και να συμβιβαστούμε με αυτή. Μας είπε ουσιαστικά ότι τι να κάνουμε σε αυτό το κράτος, υπάρχουν προτεραιότητες, ότι η προτεραιότητα σε αυτή τη φάση είναι να δοθούν κίνητρα για μεγάλες επιχειρήσεις να επενδύουν, να ανοίξουν παραδείγματος χάρη βιομηχανικά πάρκα και πάρκα έρευνας εδώ στην περιοχή. Στη Θέρμη, για παράδειγμα, αυτό που πρόκειται το επόμενο διάστημα να ανοίξει, ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει και από τη μία δουλειά για εμάς και από την άλλη ανθρώπινους όρους και αξιοπρεπείς σήμερα για να μπορούμε να σπουδάζουμε. Είπε ότι δεν είναι ρεαλιστικό και δεν μπορούμε να συζητάμε σήμερα για αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς το δεδομένο του ότι δεν το επιτρέπουν αυτό οι ρυθμοί της οικονομίας, ότι δεν το επιτρέπουν τα περιθώρια τα οποία τίθονται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μας είπε ακόμα επίσης ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την πολιτική όσο περισσότερο μπορούμε. Ότι δηλαδή, από τη μία, να πούμε ότι είναι λογικό και ρεαλιστικό σήμερα να μην σπουδάζουμε με τους όρους που θα μπορούσαμε, και από την άλλη, να παρακαλάμε περισσότερα χρήματα να δίνονται
στους εξοπλισμούς, στους στρατιωτικούς, στις νέες βάσεις που πρόκειται να γίνουν στην περιοχή, γιατί αυτές μάλλον τάχα μου θα διασφαλίζουν την ασφάλεια της χώρας, ότι το ΝΑΤΟ είναι αυτό που προστατεύει τα δικαιώματά μας εδώ πέρα και ότι σε αυτή τη φάση τίθεται αυτός η πραγματοποίητα και στην πώς τον έστω προσανατολισμό πρώτα της κυβέρνησης, ότι δηλαδή αυτή η πολιτική που από τη μία τσακίζει τα δικαιώματά μας, τα μορφωτικά, τα σπουδαστικά, αύριο μεθαύριο τα εργασιακά και τα, πώς το λένε, τα επαγγελματικά, είναι η ίδια πολιτική η οποία μας εμπλέκει όλο και βαθύτερα σε αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς, αλλά εμείς δεν μπορούμε να βλέπουμε έξω από αυτή, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι κόντρα σε αυτή, γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα και πρέπει να συμβιβαστούμε. Εμείς λοιπόν δεν πρόκειται να υποταχθούμε σε αυτή την κατεύθυνση, θα συνεχίσουμε ουσιαστικά τον αγώνα μας και από αύριο, όπου όλοι οι μεταγραφέτες φοιτητές θα πρέπει μία η ώρα το μεσημέρι να βρεθούν στην κεντρική βιβλιοθήκη του Απιθύτα να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε τη συνέχεια. Είναι τώρα ζήτημα εδώ πέρα κάθε άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει μεταγραφέτες και με όποιον τρόπο γίνεται από το Facebook, από άλλες τέλος πάντων μορφές, να ενημερωθούν όσο περισσότερο γίνεται για να βρεθούν εκεί πέρα να συζητήσουμε το κείμενο με το οποίο θα συνεχίσουμε, να διαμορφωθεί δηλαδή ένα ψήφισμα το οποίο θα κατατεθεί εκ νέου και στον Υπουργό και στην Πριτανία, η οποία επίσης είναι υποστηρικτής αυτής της πολιτικής και μας έλεγε και από την αρχή ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μην μπουν όσοι φοιτητές το έχουν ανάγκη, γιατί υποτίθεται δεν χωράνε. Θα συνεχίσουμε επίσης τον αγώνα μας και την Πέμπτη στο μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο στις 6 στην Αγία Σοφίας, όπου φοιτητικοί σύλλογοι και επιτροπές ήδη έχουν πάρει αποφάσεις. Να βρεθούμε δηλαδή μαζικά εκεί και στη συνέχεια να βρεθούμε με τους υπόλοιπους εργαζομένους. Συγγνώμη. Με τα ταξικά σωματεία και συνδικάτα που ήδη έχουν πάρει απόφαση να αντιδοθούν συνολικά σε αυτή την πολιτική που χτυπάει όλους και εμάς φοιτητές και τους εργαζόμενους συνολικά τα φτωχαλαϊκά στρώματα προς υπεράσπιση ουσιαστικά των μεγάλων μολυπολιακών ομήλων και του ανταγωνισμού τους και να κορυφώσουμε, αν θέλετε, στις 31 του μηνός με το μεγάλο φοιτητικό συλλαλητήριο όπου αντίστοιχα θα πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα για να θέσουμε κάπως ολοκληρωτικά τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας για τις σπουδές, το μέλλον και τα όνειρά μας.